Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια σειρά από ανανεώσεις στο πρόγραμμα αυτό του ΟΑΕΔ, το λεγόμενο Stage. Το Stage είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοιχειωδώς καλύπτει ένα μισθό περίπου της τάξης των 350 με 500 ευρώ και δεν έχει ασφάλεια. Οι τελευταίες ανανεώσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο υπηρεσιών, με πρωτοβουλία πάντα του ΟΑΕΔ και με την παρεμβολή πολιτικών προσώπων, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι, αυτοί που κάτω από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο προσπαθούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, την οποία μπορεί να την χρησιμοποιήσουν αύριο μεθαύριο για κάποια άλλη δουλειά, έχουν να πληρωθούν 5 και 6 μήνες. Και επειδή δέχτηκα μια αντιπροσωπεία αυτών των εργαζομένων, θεώρησα σκόπιμο να με έγγραφό μου στον διοικητή του ΟΑΕΔ. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει παραιτηθεί ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο οποίος πολιτεύεται, έχει αναλάβει κάποιος αναπληρωματικός από τη ΓΕΣΕΕ, δύσκολο να βγάλει άκρη, αλλά τουλάχιστον μέσω αυτού του εγγράφου και επειδή υπάρχουν προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, να ευαισθητοποιηθούν και να στείλουν τα χρήματα για τα παιδιά αυτά, τα οποία ανασφάλιστη για 450 ευρώ το μήνα πηγαίνουν έρχονται στις υπηρεσίες τους, να ξεβρεθεί η πίστοση και να πληρωθούν. Από ό,τι διαπίστωσα, προβλήματα υπάρχουν και στους πενταμηνίτες αυτούς στο πρόγραμμα, πάλι του ΟΑΕΔ, μια αρχή, μια ευκαιρία, και εκεί καθυστερούν να έρθουν οι πιστώσεις, και είναι γνωστό και το πρόβλημα που υπάρχει με την εργατική εστία όσον αφορά την χρηματοδότηση του προγράμματος ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Είχαμε πει φέτος ότι θα αυξηθούν τα τροφεία αυτά τα οποία δίνουν, την επιχορήγηση η οποία δίνουν στα 6.000 ευρώ, αυξήθηκε στα 6.000 ευρώ, αλλά μειώθηκαν οι ωφελούμενοι. Ενώ γινήκανε 30 αιτήσεις, κόψανε 7 αιτήσεις με αστήριχτες και αδικαιολόγητες προφάσεις. Π.χ. γιατί έκανε την αίτηση ο πατέρας και όχι η μητέρα, γιατί εννοείται αυτό ότι είναι πρόγραμμα για τη μητέρα. Κόψανε 7 με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο 23 παιδιά εκεί, με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτείται το πρόγραμμα των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και να αναγκάζει την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση κάποιους από τους υπαλλήλους εκεί να τους προσλαμβάνει μέσω των νομικών προσώπων για να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται σε επίπεδο ΧΙΟΥ, φαντάζομαι ότι είναι σε όλη την Ελλάδα, και αν μη τι άλλο ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε και χειρότερες καταστάσεις σε αυτά τα προγράμματα. Εγώ προσωπικά έχω τις επιφυλάξεις μου κατά πόσο θα μπορεί για τα προγράμματα αυτά να τρέξουν τα χρήματα. Υπάρχει ένα αλαλούμ, υπάρχει αυτή η ακυβερνησία. Το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εκλογές και μια νέα κυβέρνηση που θα προκύψει να δώσει λύση σε αυτά τα τεράστια προβλήματα της ομοιρίας δεκάδων χιλιάδων νέων με μισθούς πείνας, οι οποίοι στην πραγματικότητα μισθοί αργούν να έρθουν και ταλαιπωρούνται όλος ο κόσμος.